και τους κάνει και του λένε πράγματα που εμάς εδώ, ας πούμε, στον καναπέ, εμείς θα κολώναμε να τα ρωτήσουμε. Εσύ με έναν τρόπο θα απαντάνε. Κοίτα, το πρώτο δεν το δέχομαι που λες τα κολώνα δεν να τα ρωτήσετε. Μια χαρά ρωτάτε τα πάντα. Μην με τρελαίνεις. Τώρα το να μην απαντήσουν ίσως να είναι η ώρα μόνο. Το ότι ξέρουν ότι είναι σε μια απογευματινή εκπομπή ζωντανή, παίζει ρόλο αυτό, και όχι σε μια βραδινή μαγνητοσκοπημένη. Ναι, ίσως να είναι αυτό. Σωστό. Αλλά παίζει επίσης ρόλο το ότι ερχόμαστε σε αυτή τη φάση και πολλοί μου λένε που δεν το περίμενα. Αρέσει πάρα πολύ όταν είμαστε στο τραπέζι. Που τρώμε και μου λέει: μ' αρέσει να βλέπω τους καλεσμένους να τρώνε και να πίνουν. Τους αρέσει γιατί είναι λίγο πιο. Ναι. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Και έτσι εκεί αυτό πιστεύω ότι παίζει ρόλο επίσης, ότι χαλαρώνουν πολύ και με αυτή την πολύ καλή διάθεση μπαίνουμε μετά στο εξομολογητήριο. Το εξομολογητήριο είναι εκπληκτική ιδέα. Είναι παλιά ιδέα, το θυμάσαι, γιατί είχε έρθει και παλιότερα το στο MAD. Και στο MAD, βέβαια. Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήταν, λεγόταν τότε OK at night. Είναι η εκπομπή OK που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Τότε λεγόταν OK at night, βγαίνει μεσάνυχτα. Αποκλειστικά στο MAD και είχε κάνει χαμό. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε φορά που είχαμε κάποιο καλεσμένο στο εξομολογητήριο, την άλλη μέρα έβλεπα την εκπομπή σε όλα τα κανάλια. Ναι. Και κράτησε πολλά χρόνια, τη σταματήσαμε και πάντα είχα στο μυαλό μου ότι αυτή η εκπομπή πρέπει να. Αυτό το κόνσεπτ πρέπει να επιστρέψει. Και επέστρεψε. Έκανε για τη βόλτα του πρώτα στο Sky και φέτος στο Open. Θα συνεχίσει κανονικά του χρόνου. Πρώτο Θεός, ναι. Πάντα ξέρεις τις κουβέντες τις κάνουμε για την επόμενη σεζόν με το που τελειώνει αυτή. Τελειώσαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν θέλω να λέω, ξέρεις, και να το αφήνω και στον αέρα. Συνεχίζουμε κανονικά. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διάθεση. Πρώτα από το κανάλι, πρώτα από το Open και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά και από την ομάδα παραγωγής να πούμε ότι το Afterdark γυρίζεται στο MAD. Είναι παραγωγή MAD. Είναι παραγωγή, ναι, του MAD για το Open και είμαστε νομίζω όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Είναι παραγωγή του Μάρτ, ναι. Είναι πολύ ωραίο το Afterdark, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με το καλό να ξαναπάμε, Ναταλάκι μου. Ως εκπομπή θα έρθουμε πάλι, να ξέρεις. Όπως θέλετε θα έρθετε. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε στη βραδιά των MAD VMA, μια βραδιά την οποία είδατε όλοι χτες το βράδυ από το Mega, και η οποία μάλιστα πήγε και πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση, που σημαίνει ότι την είδε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που είδαμε σαν τηλεθεατές χθες το βράδυ ήταν ένα show ολοκληρωμένο, πολύ λαμπερό, πάρα πολύ εντυπωσιακό, με δύο πολύ ωραίους παρουσιαστές. Το Θέμη για 19η συνεχόμενη χρονιά και δίπλα του μια Κόνη Μεταξά, πολύ χαριτωμένη, πάρα πολύ τσαχπίνα. Είχατε πολύ ωραία χημία οι δυο σας. Και εξής, δεν γνωριζόμαστε καλά με την Κόνη, αλλά από την πρώτη στιγμή με το που έπεσε το όνομά της στο τραπέζι, λέω παιδιά, οπωσδήποτε. Τη θεωρώ από τα πιο άνετα, τα πιο, το έχω ξαναπεί, ακομπλεξάριστα άτομα. Πες μου, σε παρακαλώ, τη στιγμή στις πρόβες που ήρθε και σου ερώτησε. Να το κάνεις αυτό. Η Κόνη είναι ολόλολη. Καλά, εσύ την ξέρεις γιατί είστε μαζί στο ραδιόφωνο. Ναι, είμαστε μαζί στο My Radio. Λοιπόν, ναι. Ας κάνουμε τώρα ότι έχω εδώ ένα μπουκάλι νερό. Ναι. Εντάξει, Κόνη Μεταξά. Ναι. Πρόβες. Πρόβες. Ζέστη, αν θυμάστε τα βραβεία πριν δύο εβδομάδες. Πάρα πολύ ζέστη και είναι σήμερα, καύσωνας. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Κόνη. Λοιπόν, κοιτάμε τα κείμενά μας με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι. Με κοιτάζει. Εγώ είμαι η Κόνη τώρα, έτσι. Ναι. Και εδώ είναι ο Γιώργαντάς. Με κοιτάζει. Δεν ήξερα αν πίνεις νερό και δεν σου έφερα. Τη λέω ναι, Κόνη, πραγματικά είναι σαν να μου λες δεν ήξερα να πίνεις κρασί και δεν σου έφερα ένα αλκοόλ. Δεν ήξερα να πίνεις βότκα, είναι το ποτό σου και δεν σου έφερα. Τη λέω εντάξει, θα σε τρολάρω, θα το πω παντού αυτό το πράγμα και πίνει ξέρω, στάλιαζες εσύ δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι, δηλαδή είναι αποθέωση, είναι αποθέωση. Είναι για να σου φτιάχνει τη διάθεση, δηλαδή αν είσαι down ή οτιδήποτε, η Κόνη μεταξύ είναι ο άνθρωπος για να σου ανεβάσει τη διάθεση και ειδικά στα βραβεία δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ με βοήθησε να αποσυμπιεστώ με όλο αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ωραία που είδαμε. Πάμε τώρα λίγο σε αυτά που δεν είδαμε και που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Τα συζητούσαμε κι εμείς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν χρειάζεται να ξαναδείξουμε πολλές από τις σκηνές αυτές. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, επάνω. Ευχαριστώ και εγώ, thank you. Δεν χρειάζεται. Ας μείνουμε λίγο στα αποσπάσματα. Τα θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα ξαναδούμε. Ας μείνουμε μόνο στα αποσπάσματα της βραδιάς όπως τη μετέδωσε χτες το βράδυ στο Μέγκα με τους καλλιτέχνες και τις ραβεύσεις. Ας μείνουμε σε αυτά τα αποσπάσματα. Μπράβο. Ας μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω, τη στιγμή που αντιλήφθηκες ότι κάτι ξεφεύγει από τη σκαλέτα, γιατί εσύ και η Κόνη είχατε μπροστά σας μία σκαλέτα με βραβεύσεις, με acts, με καλλιτέχνες κτλ. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα ξεφεύγει. Εμείς ήμασταν backstage, ο παρουσιαστής είναι πάντα backstage. Καταρχάς, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το ότι είμαι σήμερα εδώ δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι κάτι που το έχουμε κανονίσει δύο μήνες τώρα, έτσι. Αυτό είναι. Απλά να το πούμε, είναι κανονισμένη η σημερινή μου εμφάνιση εδώ στην εκπομπή από το Πάσχα τύπου, ας πούμε, έτσι, okay. Λοιπόν, με το που έγινε αυτό και βλέπω, έγινε δύο φορές, δηλαδή έγινε μια πρώτη πολύ, πολύ μεγάλη ταραχή, αναστάτωση, πείτε το όπως θέλετε,
Κάναμε μία διακοπή περίπου 15 λεπτών και ήρθαν τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά στην σκαλέτα της βραδιάς. Να πούμε για τους ηλεθέτες ότι η σκαλέτα είναι η ροή μιας εκπομπής. Η ροή. Είναι αυτό εδώ που έχουμε κι εμείς. Η ροή της εκπομπής, ας πούμε. Ναι. Κάναμε λοιπόν μία παύση 15 λεπτών για να δούμε πώς θα προχωρήσει η βραδιά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα εγώ, πώς ένιωσα εγώ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είχα τρελαθεί, είχα φρικάρει. Και όταν τελείωσε, λέμε: οκ, okay, προχωράμε κανονικά και προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τη βραδιά. Μετά ξαναέγινε. Έγινε το δεύτερο περιστατικό. Εκεί λοιπόν, λέω, οκ, okay, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή ένιωσα να χάνεται γη κατά από τα πόδια μου. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω διαχειριστεί ποτέ σε ό,τι αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί μιλάμε για μία βραδιά με ένα κατάμεστο τα εκβόντα, ήταν sold out τα βραβεία, περίμεναν πώς και πώς να το δούνε και με πάρα πολλά μικρά παιδιά τα οποία έρχονται στα βραβεία και έρχονται για να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Που κυρίως είναι οι καλλιτέχνες που ίσως προκάλεσαν όμως και τις μαθαρίες. Είναι σίγουρα και αυτοί. Ναι. Ενημερώνομαι λοιπόν εκείνη τη στιγμή από τον floor manager ότι τα acts, τα live των καλλιτεχνών, στα οποία, των οι οποίοι προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια, αφαιρούνται από την βραδιά. Ναι. Και πηγαίναμε step by step, πηγαίναμε βήμα-βήμα, δηλαδή εγώ παιδιά κάθε φορά που βγαίνα στη σκηνή, μάθαινα τύπου 1-2 λεπτά πριν τι ακριβώς θα πω. Δηλαδή είχε διαλυθεί όλο. Ναι, δεν ξέραμε αν έρχεται βράβευση, δεν ξέραμε αν έρχεται live act. Ήταν όλο κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από λίγο μαθαίνω ότι αυτά τα live επανέρχονται στην βραδιά και θα τραγουδήσουν κανονικά οι καλλιτέχνες αυτοί. Νομίζω ότι αναφερθήκατε το περασμένο Σάββατο στο τι ακριβώς έγινε. Το έχετε πει, Ναταλία. Είπαμε. Δηλαδή, αυτό που είπαμε ήταν γιατί υπήρξε μια πλανάτωση στην ατμόσφαιρα. Ότι γιατί δεν τους έδιωξαν. Mm. Γιατί οι διοργανωτές δεν τους έδιωξαν αυτούς που προκάλεσαν με την πρώτη κιόλας σύραξη, αν μπορώ να το πω έτσι, αν χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί δεν τους είπαν φύγετε. Και πήραν και βραβείο ίσως κάποιοι μετά. Αυτό καταλάβαμε, ότι συνεχίστηκε δηλαδή για κάποιον. Όχι, βραβείο δεν είδαμε. Βράβευση δεν είδαμε. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση, και πολύ σωστή για μένα αν με ρωτάτε, ήταν να φύγουν από την βραδιά. Ναι. Όπως είπατε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, ναι. Μπήκαν στα καμαρίνια τους και είπαν ότι δεν θα φύγουμε αν δεν κάνουμε κανονικά το act μας. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η διεύθυνση του ΜΑΝΤ έπρεπε να πάρει την απόφαση για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει. Για μένα η απόφαση ήταν σωστή, διότι το καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε λόγος να μεγαλώσει κι άλλο η οποιαδήποτε μορφή κόντρας, διαφωνίας, σύγκρουσης. Πείτε το όπως θέλετε. Μπορεί να λέω και λάθος λέξη αυτή τη στιγμή. Νιώθω ξαφνικό ότι το ξαναζώ εντωμεταξύ, έτσι. Δηλαδή, ναι, νιώθω λοιπόν. Να τρέμω λίγο τα χέρια μου. Οπότε. Βγήκαν και τραγούδησαν, ο καθένας ξεχωριστά φυσικά. Έχω να σας πω ότι μέχρι και άνθρωποι του ΜΑΝΤ ήταν έξω από το καμαρίνι του καθενός για να είναι σίγουροι ότι δεν θα βγει ο άλλος. Όταν τραγουδούσε ο ένας, άνθρωποι του ΜΑΝΤ ήταν έξω από το καμαρίνι του άλλου για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο. Έχει μεγάλο άγχος και φόβος τώρα να. Τραγούδησαν και μετά αποχώρησαν. Και αποχώρησαν και κάποιοι που δεν θα θέλατε ίσως να αποχωρήσουν, όπως ήταν ας πούμε η Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα Παπαρίζου, ναι. Και ο Βουρλιώτης νομίζω αποχώρησε, σωστά. Ναι, ήταν διάφορα τα πρόσωπα. Εντάξει, την Έλενα την είδα και μπροστά μου και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γενικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για μια τόσο λαμπερή βραδιά. Έναν θεσμό που το ΜΑΝΤ με πάρα πολύ κόπο έχει καταφέρει να φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Μια τόσο μεγάλη γιορτή της μουσικής, να τη θυμόμαστε από αυτό το περιστατικό. Το καταδικάζω. Το καταδικάζεις, το ξέρω γιατί το έχεις πει και πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι αυτό που έκαναν ήταν τεράστια λήψη σεβασμού, όχι απέναντι στο ΜΑΝΤ. Απέναντι σε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία πλήρωσαν εισιτήριο για να έρθουν να τους δουν και να τους χειροκροτήσουν. Mm. Αυτό εμένα με θλίβει πάρα πολύ. Ερώτηση. Το ΜΑΝΤ ήρθε, επικοινώνησε μετά το τέλος της βραδιάς με τις εταιρείες που εκπροσωπούν τους δύο καλλιτέχνες, τους δύο τράπερς, να τους πει τι έγινε, γιατί αυτά οι καλλιτέχνες και πόσα άτομα συνοδεί έχει ο καθένας, 15 και 15 νομίζω, Ούλα. Που κατέλαβαν τις VIP θέσεις και προκάλεσαν όλη αυτή τη φασαρία, να ζητήσει το λόγο, αν μπορώ να πω έτσι. Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι επειδή και εγώ έλαβα μηνύματα που έλεγαν αυτοί όλοι ποιοι ήταν που καθόντουσαν εκεί κτλ.
οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούν από το MAD κάθε χρόνο, όχι φέτος, κάποια πάσα. Δεν θέλω να τα πω VIP, να πούμε backstage πάσα, ναι, ξέρεις, γιατί VIP είναι και ένα εισιτήριο που το αγοράζεις και κάθεσαι, οπότε αυτό δεν είναι. Κάρτες λοιπόν, ναι. Backstage, ναι, που τις κάρτες που έχεις, το Olerias ας πούμε που λέμε, λοιπόν, κάρτες για τους ίδιους των εταιριών, τα στελέχη των εταιριών και τους καλλιτέχνες τους, ναι, και τους συνοδούς, δηλαδή αυτούς που θα είναι μαζί με τους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Εμείς σαν MAD δεν γνωρίζουμε ποιος είναι με ποιον. Λέει μια εταιρεία, θέλω, ξέρω εγώ, αυτό το νούμερο και δίνουμε αυτά τα πάσα γιατί είναι για την εταιρεία αυτή. Δηλαδή, στην ουσία, η εταιρεία, η δισκογραφική, είναι υπεύθυνη για τους καλλιτέχνες και τους παρευρισκόμενους εκεί. Όταν έγινε όλο αυτό, και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει, σας το λέω πάντως εγώ αυτό τώρα, όταν έγινε αυτό, την επόμενη μέρα, ζητήσαμε από τις εταιρείες δισκογραφικές των δύο καλλιτεχνών να μας στείλουν μία λίστα με τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι... Συνόδευαν τους δύο τράπεζες. Όλοι, θέλαμε όλα τα ονόματα αυτών που είχαν άλλα αυτά τα backstage πάσα. Μέχρι και σήμερα, που έχουν περάσει 10 μέρες από τα βραβεία, πόσα είναι, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Άρα, εσένα, πώς σου ακούγεται αυτό που ακούσαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα γίνουν δύο διαφορετικές βραβεύσεις, ας πούμε, δύο τελετές του χρόνου. Ένα που να είναι έτσι, δεν μας είπαν ότι θα είναι μόνο για τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Παιδιά, δεν για τον χρόνο, για το χρόνο δεν υπάρχει τίποτα να ξέρεις. Ας μείνουμε λίγο στο σήμερα. Δεν σας έστειλαν καμία λίστα λοιπόν με τα ονόματα. Τουλάχιστον, τι να σου πω τώρα, αν άλλαξε κάτι χθες. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας ακόμα από τις εταιρείες το ποιοι άνθρωποι ήταν εκεί μαζί με τους καλλιτέχνες. Μάλιστα. Και όταν μπαίνει κάποιος στο VIP area δεν ελέγχεται προφανώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι περάσανε. Εντάξει, θα πεις κι εγώ αν πάω τώρα στο VIP να μπω όχι από το VIP, πόρτα, το backstage. Το backstage, να μπω στο λεγόμενο. Backstage, δεν θα μου πούνε αδειάστε την τσάντα σας, να δούμε αν έχετε μέσα κάτι, θα περάσω έτσι φορά παρτίδα, οπότε προφανώς... Αυτό δεν το ξέρω να σου πω, γιατί κι εγώ μπήκα από το backstage, πήγα και από το μεσημέρι. Καλά, εσύ είσαι παρουσιαστής, πήγες από το μεσημέρι. Ναι, καλά, πολλοί καλλιτέχνες και πολλές γυναίκες επίσης έρχονται από νωρίς, γιατί έχουν να φτιαχτούν όπως ξέρεις, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, πάνε πολλοί καλλιτέχνες πάνε από νωρίς στα βραβεία. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί εγώ δεν είδα κάτι μπαίνοντας μέσα. Δεν ξέρω από την κανονική είσοδο.